στα επιχειρηματικά βραβεία Θαλής Ομιλήσεως του 2022 τίθεται στο επίκεντρο η γυναίκα. Η πολλαπλή ρόλη που διαδραματίζει σε προσωπικό επίπεδο αλλά και η σημαντική συμβολή της στην κοινωνία, την πολιτική και την επιχειρηματική ζωή της χώρας αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τη διοργάνωση. Τα τέταρτα επιχειρηματικά βραβεία Θαλής Ομιλήσεως επικεντρώνονται και επιβραβεύουν σημαντικές γυναικείες προσωπικότητες του επιχειρηματικού και όχι μόνο στίβου, οι οποίες με τις πρωτοβουλίες, το έργο και τις δράσεις τους σηματοδοτούν μια νέα εποχή. Η Εθνική Ασφαλιστική, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο της γυναίκας, υποστήριξε φέτος τα βραβεία ως χρυσός χορηγός της διοργάνωσης. Κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, μεγάλη τιμή για την Εθνική Ασφαλιστική να βρίσκεται εδώ σαν χορηγός αυτής της εκδήλωσης για την επιχειρηματική αριστεία που για 131 χρόνια η εταιρεία μας τιμούσε και τιμάει. Πολύ δε περισσότερο όταν πριν 6 μήνες έχουμε μια αλλαγή μετόχου και σίγουρα το CVC Capital Fund δεσμευόμαστε ότι η στήριξη αυτή θα συνεχίσει. Είμαι όμως ακόμα πιο περήφανος που σήμερα τιμούμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, κάτι που μας αγγίζει ιδιαίτερα και σαν Εθνική Ασφαλιστική, με τα πάρα πολλά στελέχη γυναικείου φύλου που έχουμε και στις διοικητικές υπηρεσίες και στις πωλήσεις. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που θα δώσω το πρώτο βραβείο αυτής της πολύ όμορφης εκδήλωσης. Το βραβείο Ελληνίδα Επιχειρηματίας Δημιουργός Μπραντ στα βραβεία Θαλής Ομιλήσεως 2022 απένειμε ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Στάσος Αναστασίου. Επέστρεψα στην Ελλάδα μετά από κάποια χρόνια στο εξωτερικό για να ενταχθώ στο δυναμικό μίας από τις ιστορικότερες εταιρείες της Ελλάδος, μίας εταιρείας η οποία κουβαλά μέσα της ασφαλίζει και εξασφαλίζει την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Για μένα, ως Έλληνας του εξωτερικού, η Ελλάδα εμπνέει συναισθήματα θαυμασμού στη γυναικεία προσωπικότητα. Ποια είναι κάποια από τα συστατικά της Ελλάδος? Είναι το γαλάζιο, είναι το φωτεινό, είναι το καθαρό. Είναι η αξία, είναι η αισθητική, είναι το ήθος και είναι και το καλός. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα επιδώσουμε μαζί τα βραβεία Ελληνίδας Επιχειρηματίας και Δημιουργός Μπραντ, ενός μπραντ που κουβαλάει μέσα του μια ιστορία θηλυκότητας, απλότητας και φυσικότητας. Είναι μια ιστορία καλούς, η Καλίστα Crafts από την κυρία Ελένη Κωνσταντινίδου και Σίλια Σιγαλού. Συγχαρητήρια, να συνεχίσετε να δημιουργείτε και να μοιράζεστε μαζί μας αναμνήσεις σύγχρονης κληρονομιάς. Η Εθνική Ασφαλιστική πάντοτε στήριζε το επιχειρήν στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να λείπει από θεσμούς όπως αυτός, ο οποίος τίνει να γίνει καθιερωμένος και να στηρίζει την επιχειρηματικότητα. Πολλό δε περισσότερο φέτος που στηρίζεται η γυναική επιχειρηματικότητα, στην οποία και εμείς είμαστε αρρωγοί για άλλη μια φορά και για έναν λόγο περισσότερο, ότι είναι μια ωραία πρωτοβουλία την οποία θέλουμε να ενθαρρύνουμε για πάρα πολλούς λόγους, ειδικά αυτή την εποχή.